περιπολούμε από την Ονειρούπολη της Δράμας λοιπόν. Εδώ Νίκο. Όπου το παραμύθι ζωντανεύει. Ξεκίνησαν και επίσημα οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Ονειρούπολη της Δράμας με την φωταγώγηση του κεντρικού δέντρου στην πλατεία. Το κουμπί πάτησε ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος με τον Αντιδήμαρχο Λευτέρη Καλλινικίδη. Είμαστε λοιπόν σήμερα έτοιμοι να ανάψουμε στην κεντρική πλατεία της Δράμας το μεγάλο μας δέντρο. Ετοιμαστείτε λοιπόν με το 3, με το 2, με το 1 να ανάψουμε το δέντρο. Πραγματικά, πρέπει να τονώσουμε την ψυχολογία μας, πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, πρέπει να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, δίνοντάς τους χαρά και γέλιο. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι έτοιμο όλο το σκηνικό να ανάψει το δέντρο, έχουμε τις χαρές των παιδιών, των ξωτικών και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ένα χρόνο παύσης αυτού του μεγάλου θεσμού, μας δίνεται η ευκαιρία, έστω τηρώντας όλα τα μέτρα τα υγειονομικά, να μπορέσουμε να στήσουμε την Ονειρούπολη και να μεταφέρουμε αισιόδοξα μηνύματα σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και στην περιοχή μας. Κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε ποιος είναι ο σκοπός της Ονειρούπολης, ποιος είναι ο στόχος της Ονειρούπολης. Είναι να κρατήσουμε το θεσμό ζωντανό, να μπορέσουμε να δώσουμε αισιοδοξία και χαμόγελο στα δύσκολα χρόνια που περνάμε και δεν είναι λίγα και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της αγάπης σε κάθε συνάνθρωπό μας, γιατί η Ονειρούπολη δεν είναι μονάχα χαμόγελα, είναι και μηνύματα αισιοδοξίας στις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Και νομίζω ότι ήδη αυτές οι μέρες δείχνει ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο κόσμος ήθελε πια μετά από 2 χρόνια να βγει, μπορεί όμως και να σημαίνει ότι τελικά η Ονειρούπολη, όπως και να έχει, εγκαθιδρύθηκε, εγκαταστάθηκε στο μυαλό των ανθρώπων, των Ελλήνων, ως η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Η Ονειρούπολη λοιπόν είναι μία, είναι δυνατή, είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ και 18 χρόνια και νομίζω ότι θα είναι άλλα 180-1800 χρόνια, θα δούμε πόσα θα είναι. Σε έλειψε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί και αυτό φαίνεται στα πρόσωπα ολωνών μας με το χαμόγελο και τις επισκέψεις μας των ανθρώπων, φαίνεται το χαμόγελο, φαίνεται η ζωντάνια. Άγιο Βασίλη, όπου βρίσκεται εδώ και υποδέχεται όλα τα παιδάκια της Δράμας και όχι μόνο. Βέβαια. Τα διαχωρίζετε σε καλά παιδάκια και σε κακά παιδάκια, Άγιο Βασίλη. Όχι, για μένα όχι. Ποτέ. Φέτος παίρνουν όλοι δώρο, να υποθέσω. Θα πάρουν, φυσικά. Για πες μας, Άγιο Βασίλη, ποιο είναι το πιο περίεργο δώρο που σου έχουν ζητήσει ποτέ? Δεν είναι περίεργα, ως συνήθως είναι τα ίδια περίπου. Τάμπλετ, κινητά, Playmobil, δεινόσαυρους. Τώρα με δεινόσαυρους κολλήσανε, δεν ξέρω. Και κουζινικά ζητάνε και παραξενεύτηκα. Λέω, τι κουζινικά, παιδιά? Τηλεόραση βλέπουν τα Master Chef. Για να γίνουν σεφ. Λέω, κατάλαβα, παιδιά. Τα παιδιά αγαπούν το παιχνίδι ιδιαίτερα. Τα κορίτσια, μπάρμπι, κούκλες, τροχόσπιτο, μπάρμπι. Τα Χριστούγεννα θέλουν καλή τύχη, όχι τα Χριστούγεννα, η πρωτοχρονιά, αλλά και τα Χριστούγεννα, γιατί όχι. Όλες οι μέρες των γιορτών. Ναι, και θέλουμε και πολλά δωράκια, γιατί έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Και δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε στο πιο ιδανικό μέρος. Ναι, έτσι ακριβώς είμαστε μέσα τώρα στο χωριό της Ονειρούπολης, στα περίπτερα, εδώ που έχουμε τα παιχνίδια, τα χειροποίητα. Για πείτε μας, μπράβο, ναι. Έχουμε πολλά χειροποίητα γουράκια, έτσι για την καλοτυχία, όπως είπατε, να αλλάξει λίγο και η ψυχολογία του κόσμου. Και μετά το γλυκό, τι ακολουθεί. Πάντα ακολουθεί το καλό κρασί. Και ποιος είναι ο πιο ειδικός για το καλό και το ζεστό κρασί? Πια μάλλον εδώ, τη βλέπω, έχει ετοιμαστεί κιόλας. Τι έγινε, Έλενα? Λοιπόν, έλα. Α, πάρ' το. Έλα εδώ να σου πω. Μπορεί να είμαι ειδική στο κρασί, γιατί μου αρέσει πολύ το κρασί. Ναι. Το αγαπάω γενικότερα, το καλό κρασί, αλλά ο Φώτης εδώ πέρα είναι ακόμη πιο ειδικός. Και μάλιστα ειδικό στο ζεστό κρασί. Σου αρέσει το ζεστό κρασί? Πάρα πολύ. Βάζουμε στο κρασάκι μέσα κανέλα, έχει φρούτα, μπαχαρικά, διάφορα, ας πούμε, είναι γλυκό. Τα άλλα μετά είναι το ινόμελο και το ρακόμελο, τα κλασικά. Συνήθως ο κόσμος τι προτιμάει? Το ζεστό κρασί. Ζεστό κρασί. Και το ρακόμελο, το ζεστό κρασί περισσότερο νομίζω. Από Δράμα. Μάλιστα. Πώς τη βλέπουμε φέτος στην Ονειρούπολη? Ελυπή.
μπορώ να πω. Δεν έχει πολύ ζωντανιά, εννοείς. Ναι. Ελάχιστος κόσμος. Αυτό σε ενοχλεί λίγο, ε. Εμένα όχι. Αλλά γενικά... Μάλιστα. Τι κρατάς στο χέρι, τι πίνεις. Ρακόμελο. Ωραίο το ρακόμελο. Καλό είναι. Τι δύο. Και φέτος είναι και δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας, λόγω του COVID. Είναι περιορισμένα τα μέτρα, αλλά εμείς βάζαμε όλα τα δυνατά μας με τα μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Για πείτε μας τώρα εσείς, τι καλό προσφέρετε στον κόσμο εδώ. Εμείς προσφέρουμε τους λουκουσμάδες, τους χειροποίητους, ναι, που είναι μοναδικοί και σε γεύση και σε σχήμα και σε όλα. Ο λουκουμάς, ο στρόγγυλος, εκείνος ο βιομηχανιοποιημένος, δεν είναι λουκουμάς, αυτός είναι ο λουκουμάς. Ο λουκουμάς που είναι, έχει τρύπα στη μέση. Σωστά, έτσι. Εμείς ερχόμαστε από Θεσσαλονίκη. Είναι ένα ιδιαίτερο γλυκό, το οποίο τυλίγεται στη σούβλα, ψήνεται με ζάχαρη, καραμελώνει και βάζεις απ' έξω διάφορα, όπως σοκολάτα, μπουένο, μπισκότα, ξύλους καρπούς, διάφορα. Και αφού βγει από τη σούβλα, μπορούμε να βάλουμε και πάλι σοκολάτα μέσα, με μπουένο.